Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ενημερωθήκατε για όλα τα θέματα της ενέργειας, δεν έχετε παράπονο. Όχι καθόλου. Μόνο κορονοϊό να ξέρετε, να μάθετε και ενέργεια. Πάντα είμαι ενημερός για το κάθε τι που γίνεται στην Κύπρο. Λοιπόν, πριν θέσω το πρώτο ερώτημα, να πούμε ότι πλέον τα σχολεία είναι οριστικό, ανοίγουν 21 του μήνα. 21 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία. Και επίσης θα είναι τρεις συνεχόμενες μέρες από ό,τι φαίνεται η μία ομάδα. Θα πηγαίνουν 12 μαθητές Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη από ό,τι φαίνεται. 12 μαθητές θα πηγαίνουν Πέμπτη, Παρασκευή. Και την επόμενη εβδομάδα αυτοί που πήγαν δύο θα πάνε τρεις. Μάλιστα. Είδατε πώς θα μαθαίνουμε πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Πολύ καλά. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εσείς τα μάθατε. Σας ενημερώνουμε, ναι. Πολύ καλά. Ρωτήστε ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιήσανε το Σάββατο, που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, λα φαντάζομαι εκεί αντιλαμβάνεστε πόσες αντιδράσεις θα είχαν προκύψει. Καταλαβαίνω ότι οτιδήποτε προκύψει θα είναι προϊόν συλλογικότητας με την ομοφωνία όλων των φορέων. Επομένως, θα ακούσουμε σε λίγο τις λεπτομέρειες του υπόλοιπου πακέτου. Άρα εσείς, εντάξει, 12 και 30 σε 14 περίπου λεπτά θα πάμε στο Προεδρικό, θα γίνουν οι δηλώσεις. Άρα εσείς θεωρείτε ο τρόπος που ανοίγουν τα σχολεία και όλες οι βαθμίδες δεν θα μας βάλει σε περιπέτειες. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει ως συμβουλευτική ομάδα και κάναμε τις δικές μας εισηγήσεις, οι οποίες εισηγήσεις δεν διαφωνούν με το τι μπορεί να συμβεί αυτόν τον μήνα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Επομένως, εναπόκειται να δούμε πώς θα λειτουργήσουν τα πράγματα, ποια μέτρα ασφαλείας θα πάρθουν και εκείνο που προέχει είναι πώς θα συμπεριφερθούν οι μαθητές. Διότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να τηρούν όλα όσα θα τους ζητηθεί να εφαρμόσουν ενώσο βρίσκονται στους σχολικούς χώρους. Άρα πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, 21 ανοίγουν τα σχολεία, θα πρέπει να ξέρουν οι μαθητές. Καταρχήν θα πηγαίνουν με μάσκες και γάντια οι μαθητές. Αυτό δεν το είχαμε εισηγηθεί, μάλλον όχι. Μάλλον όχι, άρα χωρίς μάσκες, χωρίς γάντια. Θα είναι 12 σε κάθε τάξη πλέον, περίπου 12-13 ανάλογα με το πόσους είχε κάθε τάξη. Θα κάθεται ένας σε κάθε θρανείο διαγώνια. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση ο ένας μαθητής από τον άλλον. Πώς θα διαρρυθμίσουν τα θρανία δεν είμαι σίγουρος. Ίσως αυτό να είναι μια καλή προσέγγιση εάν και εφόσον το επιτρέπει το εμβαδόν της αίθουσας. Μα εντάξει, λογικά μπορεί να ναι. Άρα κάθονται σε αποστάσεις ο καθένας μόνος του και θα βγαίνουν σε ξεχωριστά διαλύματα. Τι είχατε εισηγηθεί? Αυτή ήταν η εισηγήση, ξεχωριστά διαλύματα, ίσως να χρησιμοποιούνται και διαφορετικοί χώροι της αυλής, ανατάξιν ούτως ώστε να μην αναμειγνύονται οι μαθητές μεταξύ τους. Επίσης είχαμε εισηγηθεί τα παράθυρα και οι πόρτες να παραμένουν ανοιχτές, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός των αίθουσων. Και επίσης είχαμε εισηγηθεί ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη υγιεινή στις τουαλέτες, αντισηπτικά και στις αίθουσες και όταν μπαίνουν μέσα οι μαθητές και όταν βγαίνουν χρησιμοποιούν το αντισηπτικό για τα χέρια. Αυτά. Μάλιστα. Και ουσιαστικά παίρνει και παράταση η σχολική χρονιά μέχρι 27 του Ιούνιου. Ναι, όπως αντιλαμβάνεστε ή μάλλον τα σχολεία συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου έκλειαν. Φαίνεται ότι θα υπάρξει παράταση τουλάχιστον για να καλύψουν κάποιαν από την ύλη την οποία έχουν χάσει. Και δεν θα δώσουν εξετάσεις από ό,τι φαίνεται πρώτη Δευτέρα Τρίτη Γυμνασίου και πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Εντάξει, τότε θα πάρουν βαθμούς από τους καθηγητές. Εντάξει, που θα τρέξουν φαντάζομαι αυτό το διάστημα να κάνουν διαγωνίσματα. Επιστρέφουμε τώρα 21 του Μάη ως και μια προσπάθεια να κάνουμε ένα πείραμα να δούμε και επειδή είναι και καλές οι καιρικές συνθήκες και είναι και πολύ καλή η αριθμή των κρουσμάτων να κάνουμε ένα πείραμα ουσιαστικά το τι μπορεί να προκύψει μέσα από ένα σχολείο.
Μπορεί κάποιος να το θέσει με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά, εάν έχουμε μηδενικά κρούσματα και όπως προλέγει και αυτόν το μοντέλο της Σιγκαπούρης που ανακοινώθηκε χθες, εμείς θεωρητικά θα είμαστε χωρίς τον ιό μέχρι τις 24 Μαΐου, τότε η πιθανότητα να διαδοθεί ο ιός στα σχολεία είναι μηδαμινός. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μας έχει ξεφύγει κάποιον κρούσμα. Από την άλλη μεριά, ελπίζω να μην είναι εντός των σχολικών χώρων και να είναι κάπου έξω και απομονωμένα, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα. Τώρα, απεύχομαι αυτό το σενάριο. Έχουμε κρούσμα σε μία τάξη. Φεύγει η ομάδα, οι 12 μαθητές και πάνε όλοι για ειχνηλάτιση και τεστ. Τους περιορίζουμε στο σπίτι, τι κάνουμε, φεύγει όλο το γκρουπ, δηλαδή οι ομάδες των μαθητών που πηγαίναν τις συγκεκριμένες μέρες, τι σχέδιο υπάρχει από αυτού? Γι' αυτό λέμε ότι οι μαθητές μίας τάξεως πρέπει να μένουν ομαδοποιημένοι αλλά κρατώντας τις αποστάσεις τους, είτε πρόκειται να, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή όταν βγουν σε διάλειμμα. Άρα θα λένε οι διευθυντές στο σχολείο, η Α1 θα πάει να κάνει διάλειμμα σε εκείνο το τετράγωνο, η Α2 10 μέτρα πιο κάτω και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Αν το εφαρμόσουν αυτόν, καλώς. Επομένως, εάν παρελπίδα να υπάρξει κάποιον κρούσμα, τότε μόνο θα απομονώσουμε τους 12 μαθητές και των δάσκαλών τους. Μάλιστα. Άρα, 12 μαθητές, δάσκαλοι, εντάξει, προσοχή. Αυτό φαντάζομαι θα πρέπει και οι καθηγητές να μπουν σε μια φάση πιο αυστηρής επιτήρησης, κύριε Καραγιάννη. Ακριβώς, και δεν γνωρίζω, ίσως μπορεί για τους καθηγητές, επειδή είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μπορεί να νοσήσουν πιο βαριά. Α, εκεί τι γίνεται, ή αν κάποιος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, καλύτερα να ζητήσει άδεια να μείνει στο σπίτι, φαντάζομαι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οι δε άλλοι, αν θέλουν, μπορούν να φορούν την μάσκα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αν μπορούν να την ανοιχθούν. Δεν ξέρω, όπως σας λέγω, και θα υπάρχει και απόσταση από τους μαθητές, από τα θρανία. Ακριβώς. Υπάρχει απόσταση, επομένως τα πάντα μπορούν να γίνουν με ασφάλεια. Μάλιστα. Φτάνει, όπως είπα πει προηγουμένως, να τα τηρούμε αυτά που λέμε. Και οι λυκοί ανοίγουν ή δεν τα ανοίγετε για να αποφύγετε τις ουρές? Ακριβώς. Καλύτερα είναι τα παιδιά να παίρνουν το φαγητό τους από το σπίτι. Άρα υπάρχει και αυτός ο σχεδιασμός, ότι δεν θα ανοίξουν τα λυκεία. Ναι, διότι όπως ξέρετε, μάλλον δεν θα κρατούν τις αποστάσεις. Εκτός πάλι, εάν όταν βγουν διάλειμμα, θα είναι τέτοια η διευθέτηση που θα μπορεί να πηγαίνει τάξη με τάξη, να σερβίρεται ή να αγοράζει από το κηλικείο ό,τι χρειάζονται, κρατώντας τις αποστάσεις τους κάτω πάλι από την επίβλεψη κάποιου, ίσως του καθηγητή, ίσως ενός από των παιδονόμων. Μάλιστα, άρα είναι αυτά τα θέματα, θέματα φαγητού από το σπίτι, λέτε, είναι ένα σενάριο, και νερό από το σπίτι, φαντάζομαι, μέχρι να βρούμε λύσεις. Δηλαδή, να αλλάξουμε συνήθειες, εντάξει, θα είναι και καλοκαιρινοί μήνες, θα είναι και η ζέστη, που πώς θα λέτε όλο αυτό το διάστημα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές. Έτσι θεωρώ εγώ και το ελπίζω αυτόν, και μάλιστα υπάρχουν και αποδείξεις τώρα, τουλάχιστον από την Αμερική, όπου έχουν κάνει κάποιες περαιτέρω μελέτες, ότι ο ιός σε ψηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες ξηρασίας δεν παραμένει ζωντανός στο περιβάλλον πέραν των 2 με 5 λεπτών. Τώρα εδώ μου λένε τι θα γίνει με ποιος θα παίρνει τα μωρά που θα φεύγουν από το σχολείο. Ας κάνουν ρύθμιση οι γονείς, ας μην βάλουν παππού και γιαγιά για την ώρα, να παίρνουν τα παιδιά. Αυτόν μπορούν να το κανονίσουν οι γονείς αναμεταξύ τους, να τα παίρνει ένας το πρωί και να τα παίρνει άλλος το μεσημέρι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του διευθετήσεις. Τώρα με ρωτάνε αν θα δουλεύουν οι γονείς. Εντάξει, να γίνει μια διευθέτηση για ένα μήνα και κάτι, μέχρι να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Μιλάμε για να πηγαίνουν να παίρνουν τα παιδιά οι γονείς και όχι οι γιαγιάδες, παππούδες, κύριε Καραγιάννη. Ακριβώς. Μπορεί να πάει ένας θείος, μία θεία, ένας γείτονας τον οποίο εμπιστεύονται οι γονείς. Τέλος πάντων, είναι η περίοδος που πρέπει να αλληλοβοηθηθούμε. Μάλιστα. Τώρα ανοίγουν και οι απογευματινές λέσχες και φροντιστήρια και όλα? Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το συζητήσαμε καθόλου. Μάλιστα. Τώρα εδώ μου λένε για σχολεία που έχουν μικρές αυλές και θα υπάρχει συνωστισμός. Φαντάζομαι θα πρέπει να δουν και οι διευθυντές, οι αρμόδιοι, τι γίνεται.
Θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και το μπροστινό μέρος των σχολείων, αν υπάρχουν κήποι, αλλά υπό αυστηρή επίβλεψη πάλι, για πολλούς λόγους, όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και από περαστικούς. Μάλιστα, άρα υπάρχουν λύσεις και για τα φροντιστήρια τώρα και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και αυτοί θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους να μειώσουν τους αριθμούς. Ακριβώς, θα πρέπει να πάρουν παρόμοια μέτρα ούτως ώστε να λειτουργήσουν με ασφάλεια εάν αυτό το επιτρέψει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Και τώρα εντάξει, στις υπόλοιπες χώρες με τα σχολεία που άνοιξαν, τι έγινε, έχουμε εικόνα κύριε Καραγιάννη? Η σύσταση από την επιδημιολογική ομάδα ήταν ότι αν τα ανοίξουμε τα σχολεία πιο κάτω κατά τη διάρκεια του μηνός, θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε το τι έχει συμβεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες άνοιξαν τα σχολεία πιο νωρίς. Στη Δανία, παραδείγματος χάρη, όπου τα άνοιξαν, εκεί οι γονείς αποφάσισαν να ψηφίσουν με την απουσία των παιδιών. Δηλαδή δεν πήραν τα παιδιά σχολεία και μόνο ένα 15 με 20% των παιδιών πήγαν σχολείο. Στη Γερμανία δεν έχουμε σαφή εικόνα ακόμα. Στην Ελλάδα πρόκειται να ανοίξουν πιο νωρίς από εμάς. Επομένως έχουμε κάποιον χρόνο ακόμα να δούμε από τις εμπειρίες των άλλων, οι οποίες δεν ήσαν αποτρεπτικές μέχρι στιγμής. Τώρα εδώ με ρωτάνε οι μαθητές που έρχονται με λεωφορεία τι θα γίνει. Και εκεί μέτρα ασφαλείας και αποστάσεις Ακριβώς στα θα λεωφορεία. ισχύσουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας όπως και κατά την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς από ενήλικες. Μάλιστα. Άρα πλέον παρά να το κάνουμε το πείραμα λέτε, φαντάζομαι το σκεπτικό το δικό σας, παρά να γίνει πείραμα Σεπτέμβρη, καλύτερα να γίνει το. Εντάξει, διαφωνείτε με τη λέξη που χρησιμοποιώ, πείραμα. Δεν το θεωρείτε ότι είναι ένα πείραμα. Παρά να γίνει αυτή η προσπάθεια τον Σεπτέμβρη, λέτε να γίνει τώρα. Το ευνοούν και οι συνθήκες. Ναι, και θα είναι και καλό και για τα παιδιά από ψυχολογικής απόψεως. Να δουν τους φίλους τους. Φυσικά παιχνίδια όχι. Ίσως να θέλουν να παίξουν μπάλα, ίσως να τρέξει ο ένας τον άλλον, κυρίως τα μικρότερα παιδιά, αυτόν πρέπει να το αποφύγουν. Μάλιστα. Και όπως μαθαίνουν και οι συνάδελφοι του antenna.com.cy, 5 ή 9 Ιουνίου αρχίζουν και οι πανκύπριες εξετάσεις, κύριε Καραγιάννη. Ωραία. Ελπίζω να, και εκεί να έχουν συμφωνήσει υπό ποιες συνθήκες, πώς θα μπουν τα θρανία και ούτω καθεξής. Εκεί, εντάξει, τα πράγματα εκεί σοβαρεύουν με την έννοια ότι αν υπάρχει ένα κρούσμα μεταξύ των μαθητών, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Και αν υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο για τους ανθρώπους που παλεύουν τόσα χρόνια να εξασφαλίσουν μια θέση σε ένα πανεπιστήμιο και ξαφνικά έχουμε κρούσμα, τι γίνεται? Ήδη ο Υπουργός έχει κάνει κάποιες δηλώσεις επί του προκειμένου, επομένως είμαι σίγουρος ότι θα πει κάτι τι παραπάνω σήμερα. Τον περιμένουμε σε μερικά λεπτά. Άρα υπάρχει ένα εναλλακτικό σενάριο. Ναι, νομίζω έχει πει ότι αν είναι άρρωστη την ημέρα των εξετάσεων θα είναι σε θέση να κάτσουν τις εξετάσεις αργότερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή Καλή συνέχεια. Συνέχεια. Κύριε Χαρισάβα.